Ο πρόεδρο τη Ρωσία, Βλαντίμπιρ Πούτιν, χαρακτήρισε τον ρωσικό στρατό εγγυητή τη σταθερότητα του ρωσικού κράτου και δεσμεύτηκε να αυξήσει την παραγωγή τη αμυντικής βιομηχανία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκε που έχουν προκύψει μετά την επέμβαση στην Ουκρανία, Όπω τόνισε σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, με αφορμή την ημέρα των υπερασπιστών τη πατρίδα και μία ημέρα πριν την πρώτη επέτειο από τη ρωσική επέμβαση στην Ουκρανία, ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό στρατό και πολεμικό ναυτικό αποτελούν εγγύηση για την ασφάλεια και την κυριαρχία τη χώρα, εγγύηση για τη σταθερή τη ανάπτυξη και το μέλλον τη. Όπω και στο παρελθόν, θα δώσουμε κατά προτεραιότητα προσοχή στην ενίσχυση των αμυντικών μα ικανοτήτων. Ο Πούτιν επεσήμανε ότι επιθυμεί να ηγηθεί τη ισορροπημένη και υψηλή ποιότητα ανάπτυξη όλων των συνιστοσών των ενόπλων δυνάμεων, εξοπλίζοντά τε κυρίω με νέα συστήματα πληγμάτων, εξοπλισμό αναγνώριση και επικοινωνία, ντρόουν και συστήματα του πυροβολικού. Ο Ρώσο πρόεδρο σε αυτό το βίντεο, που διαρκεί λιγότερα από 5 λεπτά και το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα από το Κρεμλίνο, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την τρέχουσα αύξηση τη παραγωγή όλη τη ΓΑΜΑ συμβατικών όπλων από τη ρωσική αμυντική βιομηχανία, από την οποία ζήτησε να κάνει περισσότερα. Παράλληλα, χαιρέτησε για μία ακόμη φορά το θάρρο και τον ηρωισμό των Ρώσων στρατιωτών που συμμετέχουν στην επέμβαση στην Ουκρανία.